coach για άλλη την βραδινή Τετάρτη έδειξε για άλλη μια φορά ότι έχει μέταλλο νικητή, κάνοντας την ανατροπή μέσα στο ίδιο το παιχνίδι και φτάνοντας έτσι σε ακόμα μια σημαντική νίκη φέτος. Εντάξει, σίγουρα ήταν σημαντικό παιχνίδι, σημαντικό νίκη. Υποδείξαμε στο παιχνίδι, αξίζαμε νίκη και παίξαμε καλά. Αλλά αυτό τέλειωσε μετά δύο μέρες. Τώρα έχουμε γρήγορα άλλο ντέρμπι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Κάτι που ξεχώρισε από το παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι ότι ο αντίπαλος έφτιαξε μόλις δύο φάσεις μπροστά από την εστία της ΑΕΛ. Ίσως κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά φέτος. Σας αφήνει ικανοποιημένο αυτό? Σίγουρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά αυτό είναι δουλειά. Δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα να είμαστε καλύτεροι και συνεχίζουμε. Η αντίδραση που ήταν από την ΑΕΛ ήταν πολύ καλή στον αγωνιστικό χώρο και δεν είναι η πρώτη φορά με τον Ντούσαν Κέρκες ως προπονητή που το κάνει αυτό. Που το βλέπουμε δηλαδή να βγάζει αντίδραση στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και εγώ πάντα από πρώτη μέρα ποτέ δεν θέλω ομάδα να σταματήσει, να πιστεύει, να δουλεύει και να πιέζει. Δεν πειράζει αν είμαστε μπροστά με σκόρα, αν είμαστε πίσω. Πρέπει να είμαστε από πρώτο μέχρι τελευταίο λεπτό στα πλάνα μας και να πιέζουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Σάββατο ακολουθεί ακόμα ένα αντερτιανέ κοντά στην Ομόνοια. Πώς περιμένετε αυτό? Δύσκολο παιχνίδι. Η Ομόνοια είναι μια καλή ομάδα και σίγουρα τελευταίο καιρό είναι πολύ καλή. Κέρδισαν όλες τελευταία πέντε παιχνίδες και παίζουν καλά. Εμείς παίζουμε στην έδρα μας. Αυτό είναι ένα ντέρμπι που όλα αποτέλεσμα συμβαίνουν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε πλάνο από Ομόνοια να απαντήσουμε και να κερδίσουμε παιχνίδι. Πόσο εύκολο, όχι πόσο δύσκολο είναι να προετοιμαστεί η ομάδα για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι με μόλις δύο προπονήσεις στην ουσία στην διάθεσή σας? Εντάξει, ένα παιχνίδι δεν κάνεις μόνο δύο μέρες. Ξέρουμε από πριν, είμαστε τόσο καιρό μαζί και παίκτες και εγώ και staff μου και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα είναι παραπάνω, είναι λίγο δύσκολο. Κάθε προπονητής θέλει παραπάνω μέρες, αλλά εντάξει, αυτό έχει και Ομόνοια και έχουμε εμείς. Δεν έχουμε excuses που πρέπει να βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Παιχνίδι με ΑΕΚ τέλειωσε. Έχουμε δύο μέρες μπροστά να παίζουμε με Ομόνοια, να είμαστε έτοιμοι. Όπως έχει Ομόνοια, έχουμε και εμείς. Η ομάδα δείχνει σταθερότητα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, παίζοντας παράλληλα και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Πώς ικανοποιεί αυτό τον Ντούσαν Κέρκες? Για μένα σημαντικό να κερδίσεις. Αυτό είναι αποτέλεσμα στο τέλος μετρά. Αλλά αν παίζεις και καλό ποδόσφαιρο, είναι διπλάσια. Διπλάσια είμαι ευχαριστημένος και εμείς πρέπει να συνεχίζουμε με το ίδιο τρόπο. Να δουλεύουμε σκληρά και να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να έχουμε αποτέλεσμα. Και μετά να βλέπουμε στο τέλος που είμαστε. Coach, έχετε ζήσει την κερκίδα της ΑΕΛ και ως ποδοσφαιριστής, γεμάτο το τσίριο αρκετές φορές. Πόσο λείπει από αυτή την ομάδα που προπονείται σήμερα ο ΑΕΛΙΣΤΑΣ από το γήπεδο? Σίγουρα πολύ, πάρα πολύ. Όταν παίζεις αυτά τα παιχνίδια χωρίς κόσμο είναι πολύ διαφορετικό. Αλλά είμαι σίγουρος σύντομα να τελειώνει αυτό που σημαίνει στον κόσμο με κορώνα και να έρθει κόσμο πίσω όταν παίζουμε εδώ, αν έχουμε full τσίριο, να είναι μεγάλη διαφορά για μας, να νιώθουμε καλύτερα και σίγουρα να παίζουμε πιο καλύτερα.